Аманда? Yes. Ти камі? Хала, я хара. Поси не бери я со сторі Саторіно. Телія, проти вирамі до сторі Саторіно, море си пара болі. Не, море. Eman χρόνο πριν, όταν έβλεπε την Eurovision από το σπίτι στην Νορβηγία, φανταζόσουν ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή που θα εκπροσωπούσε είτε την Ελλάδα είτε την Νορβηγία στο διαγωνισμό. Δεν το σκέφτηκα. Είναι τόσο μεγάλο, δεν το σκέφτηκα. Αλλά πέρσι είπα, αν έχω ένα χρόνο ακόμα στη ζωή μου, θα πάω στην Eurovision με την Ελλάδα. Το είπα, αλλά για πλάκα έτσι. Αλλά τώρα είναι εδώ. Είδαμε ότι η πρόβα σου αποκόμισε πολύ θετικά σχόλια. Το γεγονός αυτό και τα αποθετικά σχόλια των Ελλήνων, οι οποίοι ως επιτοπλίστων είμαστε σαν λαός απαιτητικός, σου προσθέτουν περισσότερο πίεση ή σου δίνουν κίνητρο για την εβδομάδα που έρχεται? Το τελευταίο που είπες. Λέω, είμαστε εμείς οι Έλληνες απαιτητικοί σαν λαός. Και αυτό το γεγονός σου προσθέτει πίεση ή σου δίνει κίνητρο? Μου δίνει... Motivation. Motivation, ναι αυτό. Επίσης, μία τελευταία ερώτηση. Ναι. Έχεις πει επανειλημμένο ότι κοιτάζεις πολλές φορές τα στοιχήματα. Τώρα έχω σταματήσει. Έχεις σταματήσει. Τώρα έχω focus μόνο στη σκηνή, τι θα κάνω, τώρα δεν... Έχεις κάποιον συγκεκριμένο στόχο? Κάτι που θα σε άφηνε ικανοποιημένη, ρε παιδί μου, το άλλο Σάββατο. Το έχω. Θέλω να κάνω τους Έλληνες περήφανους, αλλά για μένα δεν παίζει. Εγώ θέλω να κάνω κάτι ωραίο και δεν παίζει ρόλο εγώ. Το νούμερο, αλλά κάτι να χωρούν οι Έλληνες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Για φωτογραφία, Μάντα. Μία ερώτηση. Άρα, παπά! Αμάντα μου, μόνο μία ερώτηση από μένα. Τι να πεις άλλο σε μένα. Ποια είναι η ερώτηση που σου κάναν περισσότερο? Σήμερα. Ναι. Τι με ρωτήσαν, δεν θυμάμαι, ούτε που θυμάμαι. Με ρωτήσαν διάφορα. Από το τραγούδι, από το staging, από το φόρμα. Με ρωτήσαν πώς περνάω εδώ στο Τωρίνο. Αυτό είναι κάτι καινούργιο για σένα, έτσι δεν είναι? It's... Όλο αυτό είναι χαρά. Ναι, το new experience. Σου αρέσει? Μια χαρά, είναι τόσο. The fans are πολύ ωραία.